Να το. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και να πω πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την προσφώνηση. Αυτό που θα πω πρώτα απ' όλα που είμαστε στο ΠΑΠΗ, ναι. Είμαστε μια ερευνητική ομάδα που ασχολείται μόνο με τις εκπαιδευτικές τεχνολογίες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και όπως όλοι λένε, πίσω από όλα αυτά βρίσκονται άνθρωποι και συνεργάτες. Και έτσι ουσιαστικά θεωρήστε ότι αυτή τη στιγμή εκπροσωπώ έτσι μια πολύ μεγάλη ομάδα που έχω τη χαρά να συντονίζω. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω ότι είμαι κι εγώ μηχανικός, ασχολούμαι με τις εκπαιδευτικές τεχνολογίες και με αυτό που εγώ το λέω σαν e-learning engineering, τη μηχανική του εκπαιδευτικού λογισμικού, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά η πρώτη δήλωση είναι ότι η τεχνολογία δεν είναι πανάκι. Εκτός από, και σαν δεν σημαίνει ότι δεν έχει πολύ ουσιαστική προστιθέμενη αξία, αλλά δεν είναι η πανάκια. Και έτσι δανείζομαι αυτό το φοβερό σκίτσο που λέει η μαμά, «You were not downloaded, you were born». Ταυτόχρονα, επειδή θέλω έτσι να βάλω σε ένα πλαίσιο όλη αυτή την παρουσίαση που θέλω να κάνω, θα ξεκινήσω με αυτό το πολύ γνωστό, ίσως, με τη γνωστή έρευνα που, είναι, που μιλάει για το φαινόμενο της μη σημαντικής διαφοράς. Είναι η έρευνα που έχει γίνει από το Ράσελ, ο οποίος ανέλησε είχε αναλύσει πάνω από 350 μελέτες που μιλούν ουσιαστικά για την αποτελεσματικότητα και την επιρροή της τεχνολογικά υποστηριζόμενης μάθησης. Τότε ήταν το distance education, τώρα μετά έχει αλλάξει. Και καταλήγει, μάλιστα συνεχίζεται αυτή η έρευνα στο site που μπορείτε να πάτε, nosignificantdifference.org, μπορείτε να βρείτε και άλλες μελέτες, καταλήγει σε δύο συμπεράσματα. Το ένα λέει ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευόμενων έχει μια μέση απόδοση όταν εμπλέκονται σε τέτοιες δραστηριότητες. Και το δεύτερο είναι ότι η χρήση της τεχνολογίας δεν είχε μια σημαντική επίδραση στις εκφάσεις εκμάθησης. Και διαφορά, μιλάει δηλαδή για τη μη σημαντική διαφορά ή διαφοροποίηση. Το θέμα είναι διαφορά σε τι. Και εκεί αρχίζει όλη η συζήτηση. Και εκεί ουσιαστικά από εδώ θέλω να ξεκινήσω. Και επίτηδες, επειδή είχαμε τη χαρά να ξέρουμε το πρόγραμμα της, δεν ασχολήθηκα με την ειδική αγωγή. Είχαμε εδώ, όταν έχεις να μιλήσει, πριν από σένα μιλάει ο κύριος Κουρμπέτης που είναι τόσα χρόνια και το ανέλησε όλο αυτό. Εδώ, αν δεν μιλήσουμε για την αξία της τεχνολογίας, για την προστιθέμενη αξία της τεχνολογίας σε αυτόν τον ειδικό πληθυσμό, τότε χάνουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από αυτό έτσι, που όλοι μιλάνε για μη σημαντική διαφορά. Έτσι. Η τεχνολογία για πολλές ομάδες πληθυσμού είναι απαραίτητη. Δεν είναι απλά προστιθέμενη αξία, είναι απαραίτητη. Μπορούν να κάνουν πράγματα που δεν θα μπορούσαν να κάνουν αλλιώς. Και ειδικά στο εκπαιδευτικό τους έργο. Οπότε, έχοντας αυτό, το ζητούμενο είναι, και εκεί όλοι είναι οι κριτικοί, μάλιστα υπάρχει η αντίθετη πηγή, που είναι the myth of no significant difference φαινόμενων, που είναι, μάλιστα είχα τη χαρά όταν ήμουν στο Stanford, στο Research Institute, να συζητήσουμε όλα αυτά, και θα πω πολλά κομμάτια από αυτή τη συζήτηση. Το θέμα είναι τι μετράμε, τι μας ενδιαφέρει να μετρήσουμε. Μας ενδιαφέρει να μιλήσουμε για την αύξηση ευκαιριών, μας ενδιαφέρει να μιλήσουμε για την ενεργητική μάθηση εκπαιδευόμενων. Ήδη είπαμε, είδατε κάποια παραδείγματα που είχα τη χαρά μάλιστα να τα παρακολουθήσω πολύ κοντά όταν αξιολογήσαμε μάλιστα το έργο αυτό το one-to-one στα εκπαιδευτήρια Δούκα. Μετράμε αποδοτικότητα, μετράμε αποτελεσματικότητα, μετράμε μαθησιακή εμπειρία. Τι ακριβώς μετράμε. Οπότε, πάνω σε αυτό, θα μου επιτρέψετε στα επόμενα 5-10 λεπτά να μπορέσω να ξεδιπλώσω τη σκέψη μου. Το πρώτο είναι ότι για να μπορέσουμε να το ορίσουμε αυτό, θα πρέπει να δούμε το κλασικό τρίγωνο που μιλάει για τους τρόπους αλληλεπίδρασης. Μιλάμε μαθητής ή εκπαιδευόμενος, μιλάμε εκπαιδευτής ή καθηγητής και μιλάμε για υλικό. Και εδώ υπάρχουν σχέσεις μεταξύ τους. Ποιος βλέπει τι, ποιος συνεργάζεται, αλληλεπιδρά με ποιον. Το πρώτο που ήδη αναφέρθηκε και από τον κύριο Καρούνο είναι ότι και πριν μιλάμε για ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους. Θέλουμε να έχουμε πρόσβαση στο υλικό. Θέλουμε να έχουμε ευκαιρίες να μπορέσουμε να μάθουμε, να πάρουμε την καλύτερη δυνατή, το καλύτερο δυνατό επιμορφωτικό υλικό. Και αυτό έγινε χάρη σε όλο αυτό το κίνημα των ανοιχτών εκπαιδευτικών πηγών. Και εδώ μην το βλέπουμε μόνο από την πλευρά του εκπαιδευτή,
του εκπαιδευόμενου, του μαθητή. Πρέπει να το βλέπουμε λίγο και από την πλευρά του εκπαιδευτή, του καθηγητή. Γιατί και αυτός παίρνει, τροποποιεί, προσαρμόζει και το προσφέρει στο δικό του εκπαιδευτικό κοινό. Άρα, γι' αυτό μίλησα για το τρίγωνο. Δεν είναι μόνο ένας, δηλαδή δεν είναι μόνο ο μαθητής που μιλάει για το υλικό, είναι και ο εκπαιδευτικός που ουσιαστικά αξιοποιεί υλικό. Και βέβαια, αν έτσι δούμε λίγα στοιχεία, έτσι εδώ παίρνω από το OER Commons, έτσι να δείτε νούμερα για διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης ή για γνωστικά αντικείμενα. Έτσι, από όπλα, για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση υπάρχουν πάνω από 14.500 πηγές, η δευτεροβάθμια 33.000 και ούτω καθεξής. Στην Ελλάδα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί υπάρχει αυτή η δράση του φωτόδεντρου, υπάρχουν και άλλες, αλλά το φωτόδεντρο είναι και τεχνολογικά πολύ μπροστά, στον τρόπο που χτίστηκε, που μπορεί να συντηρηθεί και μπορεί να αναπτυχθεί και έχει αγκαλιαστεί σε όλο αυτό. Και βέβαια, να μην ξεχάσουμε και μεγάλες δράσεις που είναι παγκόσμιες, όπως είναι το Khan Academy, που δίνουν το στίγμα τους για τον τρόπο που ουσιαστικά όλο αυτό κινείται. Ή, και επειδή γι' αυτό είπα για τους εκπαιδευτικούς, υπάρχει και το αντίστοιχο, το Teachers Pay Teachers. Έτσι, είναι μια ολόκληρη δράση αυτή τη στιγμή για τους εκπαιδευτικούς που δίνουν είτε δωρεάν είτε διαθέτουμε ένα πάρα πολύ μικρό, κάτι λίγα δολάρια, υλικό, αλλά βέβαια με άδειες χρήσης και αξιοποίησης. Αυτό όμως σε επίπεδο εκπαιδευτικού υλικού. Αν το δούμε όμως σε επίπεδο ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών μαθημάτων, βέβαια δεν μπορεί να μιλήσει, να ξεχάσει κανείς, να παραγνωρίσει κανείς όλο αυτό το κίνημα των ανοιχτών μαθημάτων, τα MOOCs. Που εδώ ήδη, ας πούμε, το edX, αυτό που θα κάνετε εσείς, ουσιαστικά είναι ένα MOOC, έτσι. Να δούμε. Ναι, όχι, προφανώς. Θα δείτε και εδώ μιλάω για ελληνικά στοιχεία, δεν θέλω να μιλήσω για το τι συμβαίνει μόνο στο εξωτερικό. Πρώτα απ' όλα, να συζητήσουμε αυτή τη στιγμή, η επίσημη καταγραφή μιλάει πάνω από 4.200 MOOCs αυτή τη στιγμή ενεργά διαθέσιμα, έτσι, παγκοσμίως. Πάνω από 35 εκατομμύρια εκπαιδευόμενοι. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση πόσοι από αυτούς τελειώνουν, δεν τελειώνουν κτλ. Εδώ μιλάμε πρώτα απ' όλα για τις ευκαιρίες. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να σημειώσουμε. Η προσβασιμότητα είναι το πρώτο πράγμα. Το πρώτο επίπεδο προσβασιμότητας είναι να μπορώ να έχω πρόσβαση. Έτσι. Και οι εγγραφές σε αυτά τα MOOCs είναι διπλάσιες από ό,τι πέρσι. Δηλαδή, ο ρυθμός αύξησης είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και μην νομίζετε ότι μιλάμε μόνο για τεχνολογικά γνωστικά αντικείμενα. Είναι πάρα πολλές και ανθρωπιστικές σπουδές. Τα 22 από τα 25 καλύτερα αμερικάνικα πανεπιστήμια προσφέρουν τουλάχιστον ένα online course. Τουλάχιστον ένα και με πληθώρα από πλατφόρμες. Και βέβαια στην Ελλάδα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί έγινε όλο αυτό το κίνημα των ανοιχτών μαθημάτων. 25 ιδρύματα συμμετείχαν. Έτσι, έχουμε φτιάξει πάνω από 3.500 μαθήματα και είχαν εμπλοκή κοντά στις 4.000 διδάσκοντες. Αυτό είναι μία οπτική των πραγμάτων. Πρέπει να δούμε λίγο και όσον αφορά τα βιβλία. Επιμένω για αυτό που είπαμε, το ανοιχτό υλικό που είναι στο προσβάσιμο. Δείτε λίγο διαφορετικά, και γι' αυτό χρησιμοποιήσα αυτό το παράδειγμα που είναι η Διεθνής Βιβλιοθήκη για Παιδιά. Το Digital Library, το International Digital Library. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή βιβλία που είναι ειδικά για παιδιά, που έχουν μεταφραστεί και είναι διαθέσιμα σε πάρα πολλές γλώσσες που δεν μπορείτε καν να φανταστείτε. Και είναι εξαιρετικά βιβλία, γιατί γίνεται ένας πολύ μεγάλο, γίνεται φοβερό φιλτράρισμα για το ποια βιβλία πρέπει να μπουν μέσα που είναι ειδικά για παιδιά. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου, μπορώ να πω, παραδείγματα όταν μιλάω για ανοιχτότητα στην εκπαίδευση. Και εδώ μιλάμε για βιβλία, δεν μιλάμε ούτε για υλικό γενικότερο, μιλάμε για ειδικά παιδικά βιβλία. Άρα, βάζοντας το μέσα σε ένα πλαίσιο, ότι τελικά ποιος έρχεται και για ποιο λόγο θέλει να αξιοποιήσει τις πρώτες ευκαιρίες που δίνονται από την τεχνολογία, πρέπει να δούμε ότι πρώτα απ' όλα υπάρχουν, ξεπερνώντας το σχολείο, γιατί το σχολείο το είπαμε, ας πάμε λίγο πιο πολύ σε ενήλικες και διαβίου μάθηση. Πρώτα απ' όλα μιλάμε στους ανθρώπους που θεωρήσουμε ότι υπάρχουν 4 είδη εκπαιδευόμενων. Αυτοί που ουσιαστικά το χρησιμοποιούν κυρίως για προσωπική βελτίωση, για να το έχουν στο πορτφόλιό τους. Υπάρχουν αυτοί που το χρησιμοποιούν ειδικά επαγγελματική κατάρτιση, ξεκάθαρα. Βλέπουν ένα κενό, πρέπει να επιμορφωθώ σε κάτι.
Υπάρχει αυτή η τάση, που είναι πολύ μεγάλη τάση αυτή τη στιγμή διεθνώς, που αυτοί που ουσιαστικά πάνε για πιστοποιήσεις. Πρέπει να είναι πιστοποιημένη γνώση, γιατί είναι πολύ εξειδικευμένη γνώση. Και μετά, φυσικά, υπάρχουν και αυτοί που ψάχνουν ένα μικρό κομματάκι, που είναι ουσιαστικά τους επιλύει ένα πρόβλημα που είναι πολύ στοχευμένο. Θέλω, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή να μάθω για W3C, θα πάω να μάθω για το W3C. Και έτσι, πάνω σε αυτό, έχουν φτιαχτεί εξαιρετικά εργαλεία, τα οποία ουσιαστικά σου πιάνουν και όλη την πυραμίδα των στόχων, των μαθησιακών στόχων, από το απλό το remembering, ουσιαστικά την απλή κατανόηση και απομνημόνευση, μέχρι το πιο υψηλό και πιο δύσκολο στόχο που υπάρχει, ουσιαστικά να σου αλλάξει τον τρόπο σκέψης και να μπορείς να δημιουργήσεις. Και θα μείνω σε αυτό, έτσι, γιατί ουσιαστικά, έτσι, για να δώσω μερικά παραδείγματα, είπαμε πριν ότι, και στην προηγούμενη, ότι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει η νέα γενιά να μάθει είναι οι πολυγραμματισμοί. Και το πιο αγαπημένο μου έτσι εργαλείο πάνω σε αυτό είναι αυτά που είναι για τα digital stories. Να μπορούν να φτιάξουν τις δικές τους ιστορίες στα παιδιά. Εύχριστα εργαλεία, πολύ ωραία. Μπορούν να φτιάξουν, έχουμε τρέξει πάρα πολλές δράσεις για τα comics, για παράδειγμα, στην εκπαίδευση, ψηφιακά comics. Και υπάρχει μάλιστα το αγαπημένο μου, το διαφημίζω βέβαια, αλλά είναι πραγματικά αγαπημένο εργαλείο, κυρίως από, όχι μόνο από την ευχρηστία του, και από την αισθητική του. Είναι το Storybird. Δείτε το. Σας προκαλώ να το δείτε. Θα καταλάβετε τι σημαίνει αισθητική και ευχρηστία. Να μιλήσω για νέα σενάρια επικοινωνίας συνεργασίας, κάποια που δεν θα μπορούσαμε να τα έχουμε αν δεν είχαμε σκεφτεί τις δυνατότητες που δίνει η τεχνολογία. Ένα τέτοιο εργαλείο, για παράδειγμα, είναι το VoiceThread. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, ότι πώς γίνεται η επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων από απόσταση, έχοντας ένα υλικό στη μέση. Δηλαδή, βλέπετε ότι εδώ υπάρχει ένα simulation, μπορεί να είναι ένα βίντεο, μπορεί να είναι ένα audio, μπορεί να είναι οτιδήποτε, και όλος ο κόσμος κάθεται, οι εκπαιδευόμενοι είναι γύρω-γύρω και μπορούν να πειράξουν σε πραγματικό χρόνο την εικόνα που γίνεται αυτό ή σε ασύγχρονο χρόνο. Δηλαδή, αλλάζει ο τρόπος που φτιάχνουμε νέα σενάρια. Νέα σενάρια γιατί μας τα δίνει η τεχνολογία μας. Η τεχνολογία μας δίνει τις δυνατότητες να σκεφτούμε νέα εκπαιδευτικά σενάρια. Φυσικά παιχνίδια. Παιχνίδια αυτά που λέγονται σοβαρού σκοπού, δεν καταλαβαίνω γιατί το λέμε σοβαρό σκοπό. Η εκπαίδευση είναι έτσι κι αλλιώς, είναι ένα σοβαρό πράγμα. Αλλά σκεφτείτε ότι δεν είναι μόνο καταναλωτές, οι μαθητές γίνονται ήδη δημιουργοί των δικών τους παιχνιδιών. Δηλαδή μπαίνουν σε νέα σενάρια. Υπάρχουν εργαλεία πλέον που τα παιδιά μπορούν να φτιάξουν, τα παιδιά και μεγάλοι, έτσι. Γιατί υπάρχουν και παιχνίδια που είναι και για πιο μεγάλους, για να δημιουργεί εννοώ. Γιατί έτσι αναπτύσσουν άλλες δεξιότητες. Είναι πολύ σημαντικό ότι όταν μιλάμε για την εκπαίδευση πρέπει να σκεφτούμε ποιος είναι ο στόχος μας. Ο στόχος μας, και ξαναγυρνάω στο πρώτο του Ράσελ, αν είναι απλά ότι εγώ θέλω ένα μαθητή στην τρίτη ηλικίου να πάει να γράψει χ βαθμούς για να μπει στο πανεπιστήμιο, εντάξει, και όχι απλά να έχω φτιάξει ένα μαθητή ο οποίος θα έχει ένα σύνολο άλλων δεξιοτήτων, τότε ουσιαστικά χάνουμε πραγματικά την εικόνα. Δεν είναι αυτό ακριβώς που θέλουμε. Είναι αυτό που θέλει και η κοινωνία, φαντάζομαι. Έτσι, αυτό όσο είναι περνάμε μια... προς τα skills, ναι. Έτσι, και τη μη τυπική εκπαίδευση, τόσο περισσότερο το θέλουμε αυτό που λες ακριβώς. Είναι θέμα πολιτικής. Και βέβαια υπάρχει χάσμα γενιών, γιατί τώρα εδώ αυτοί που μένουν πίσω είναι μεγαλύτερες γενιές. Έτσι. Εδώ τρέχει, και όπως λέει εδώ, ότι if we don't let him make his own mistakes, he is never going to learn. Έτσι, ο μεγάλος. Οπότε η ποιότητα στη μάθηση υπάρχει αυτό που λέγεται quality without a name. Είναι μια ποιότητα, υπάρχουν χαρακτηριστικά και δεν μπορείς να την ορίσεις. Αυτό που μπορείς μόνο να πεις είναι ότι η μαθησιακή αποτελεσματικότητα δεν είναι καθορίζεται από την τεχνολογία. Έτσι. Καθορίζεται κυρίως από τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό. Εντάξει, πώς θα αξιοποιήσεις τις δυνατότητες της τεχνολογίας. Εντάξει, και μόνο. Δεν υπάρχει αυτό, οι νέες τεχνολογίες πλέον πάλιωσαν. Έτσι, δηλαδή, εντάξει, μιλάμε για νέες τεχνολογίες, δεν υπάρχουν νέες τεχνολογίες. Εντάξει. Έτσι, να πω ότι από αυτό το βήμα και, έτσι, και από, με το ακαδημαϊκό μου καπέλο, πιστεύω ότι οι σχεδίες γενικά συστημάτων που αξιοποιούν τις τεχνολογίες, όλο αυτό που λέγεται ηλεκτρονική μάθηση, είναι και τέχνη και επιστήμη. Εντάξει, είναι αυτό που, άμα δείτε έτσι, αυτά του Έτσερ, τις καρτογραφίες, είναι ότι κάτι μεταξύ το γεωμετρικό και το αφηρημένο, όλα είναι μαζί. Και κλείνοντας, φυσικά καλά Χριστούγεννα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία.